Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο εδώ στο κανάλι μου και σήμερα έχω να σας δείξω αρκετά χρηστικά πραγματάκια που έχω πάρει από το ίντερνετ και έχω ξετρελαθεί και ανυπομονώ πάρα πολύ να σας δείξω. Οπότε χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι ωραία πραγματάκια έχω πάρει. Λοιπόν, το πρώτο είναι αυτό εδώ παιδιά. Όπως βλέπετε είναι ένα φύλλο καρδιάς και θα μπορούσες πολύ εύκολα να πεις ότι αυτό το πράγμα εδώ είναι χαρτόνι. Αλλά αυτό το πραγματάκι μόλις μπει στο νερό γίνεται αυτό εδώ το σφουγγαράκι για τον ντεμακιγιάζ μας. Οπότε όπως βλέπετε είναι κάτι πολύ χρηστικό, πολύ όμορφο και πολύ βολικό για να μην πιάνει χώρο μέσα στον ντουλάπι μας. Όπως βλέπετε εδώ έχω πάνω από 10 σφουγγαράκια και είναι τόσο λεπτά που δεν βγαίνουν καθόλου χώρο μέσα στο ντουλαπάκι μας. Είναι αρκετά όμορφο, αρκετά βολικό, οπότε γιατί όχι. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο που έχω πάρει είναι αυτό εδώ, το οδοντικό νήμα που είναι κατάλληλο για τη τσάντα μας. Αυτά τα πράγματα που σας δείχνω είναι πράγματα που μπορούμε πολύ εύκολα να τα έχουμε στη τσάντα μας στην προσωπική, οπότε όπου πάμε τα έχουμε μαζί μας. Σε αυτό εδώ το κουτί έχει αρκετά μέσα και λογικά όταν πατάω αυτό εδώ βγαίνει... Α, ορίστε! Λοιπόν, πολύ όμορφη συσκευασία, πολύ βολικό να υπάρχει στη τσαντούλα μας. Μια χαρά! Λοιπόν, πάμε στο επόμενο να δούμε τι άλλο έχουμε πάρει. Και όλα αυτά παιδιά είναι πάρα πολύ οικονομικά πράγματα. Τα έχω πάρει από το ΣΥΝ και είναι όλα πολύ οικονομικά. Μέχρι 1 με 2 ευρώ. Οπότε πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο έχω πάρει. Λοιπόν, το επόμενο που έχω πάρει είναι αυτό εδώ το πολύ χαριτωμένο πραγματάκι. Αυτά υποτίθεται ότι είναι μωρομάντιλα. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι και πώς μπορούμε να το βάλουμε και μέσα στη τσάντα των παιδιών ή μέσα στη δικιά μας, γιατί όχι. Μπορεί να κρεμαστεί κιόλας. Και υπάρχει αυτό εδώ, λογικά από εδώ ανοίγει, για πάμε να δούμε. Υπάρχει εδώ αυτό για να βγαίνει το μωρομάντιλο. Για να δω. An eternity later. Το ανοίγεις αυτό και το βγάζεις από εδώ μέσα. Και είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Νομίζω ότι και τα παιδιά ενθουσιάζονται με αυτό και εμείς οι μεγάλοι. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ιδανικό για κάθε τσαντούλα. Πάμε στο επόμενο τώρα που είναι αυτά εδώ τα μικρά μωρομάντιλα και πόσο χαριτωμένο είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε πώς είναι. Ανοίγει με αυτόν εδώ τον τρόπο. Μωρομάντιλα που έχουν πάνω και αρκουδάκια και για το ταξίδι και για τη τσάντα μας είναι υπέροχα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο που έχω πάρει είναι αυτή εδώ η οδοντόβρουτσα και αυτό μπορεί να την έχουμε καθημερινά στη τσάντα μας ή σε κάποιο ταξίδι και με αυτόν εδώ τον τρόπο γρήγορα έχουμε μία οδοντόβρουτσα είτε για το ταξίδι είτε για τη τσάντα μας καθημερινά μετά το φαγητό. Πάρα πολύ βολική, δεν παίρνει καθόλου χώρο. Όπως βλέπετε όταν κλείνει είναι αυτό εδώ το μικρό το πραγματάκι. Μ' άρεσε πάρα πολύ και αυτό. Είναι όλα υπέροχα μέχρι τώρα. Το επόμενο που έχω να σας δείξω είναι αυτό εδώ το αδιάβροχο που όπως βλέπετε το σακουλάκι του είναι αρκετά μικρό. Ανοίγει με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και όπως βλέπετε υπάρχει αυτό εδώ το αδιάβροχο που είναι σε αυτό εδώ το υλικό, το σακουλένιο. Λοιπόν, μια χαρά είναι για τα λεφτά του. Πάμε να σας δείξω και τι άλλο έχω πάρει. Αυτή εδώ η σακούλα που μπορείς να την έχεις στη τσάντα σου και αυτή για όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ. Και είναι αυτό εδώ το πραγματάκι που όταν βάλεις πράγματα μέσα γίνεται ακόμα πιο μεγάλη. Οπότε είναι αρκετά βολική για τα ψώνια μας, πολύ ωραία, τη βλέπετε
πόσο μικρή ήταν και τώρα πόσο μεγάλωσε. Είναι και ανθεκτική. Το επόμενο που έχω πάρει είναι αυτός εδώ ο υγραντήρας. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ μικρούλης. Δουλεύει εδώ με καλώδιο, οπότε θα χρειαστεί και το φορτιστή. Υπάρχει και το καλώδιο μέσα. Υπάρχει και το κουμπί on-off. Και υπάρχουν και οδηγίες μέσα χρήσης. Πάμε να το βάλουμε σε λειτουργία να δούμε τι κάνει. Το επόμενο που έχω πάρει είναι αυτές εδώ οι σιλικόνες. Είναι σακουλάκια ανυδάτωσης για τα πόδια. Λοιπόν, βάζεις μια κρέμα στα πόδια, βαζελίνη, τι θέλεις να βάλεις, και βάζεις εδώ μέσα τα πόδια σου για ενυδάτωση. Οπότε έχεις τέλειες πατούσες. Όπως βλέπετε είναι αρκετά ελαστικό και θεωρώ ότι θα είναι κάτι χρήσιμο. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα οι πατούσες μου τώρα το καλοκαίρι θέλουν συνέχεια περιποίηση. Οπότε θεωρώ, αν βάλω αυτές το βραδάκι μέχρι το πρωί, θα έχω τις τέλειες πατούσες. Ήταν και αυτό πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Και αυτά είναι όλα σε συσκευασίες που μπορείς να τα πάρεις και σε ταξίδι. Οπότε τι άλλο θες. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτές εδώ οι μπατονέτες που, όπως βλέπετε, είναι συσκευασμένες μία-μία, ιδανικές για τα ταξίδια. Όπως βλέπεις εδώ έχει μυτερή μύτη και από την άλλη πλευρά είναι στρογγυλή. Το επόμενο πράγμα που έχω πάρει και πιστεύω ότι θα σας αρέσει και εσάς είναι αυτά εδώ τα εσώρουχα μίας χρήσης. Τώρα θα μου πεις τι θα το κάνεις το εσώρουχο μίας χρήσης. Δεν ξέρω, το είδα, μου άρεσε και το πήρα για να το δούμε μαζί. Πότε δεν ξέρεις, οπότε χρειάζεται σε μια τσαντούλα να έχεις ένα να υπάρχει εκεί και ας μην το χρειαστείς ποτέ. Έχει σε διάφορα χρώματα, όπως βλέπετε έχει μπλε, πράσινο, χρώμα του δέρματος, άσπρο και ροζ. Πάμε να δούμε, για πες, ας πάμε να δούμε το πράσινο. Και είναι αυτό εδώ. Μια χαρά ποιότητα για μιας χρήσης. Λοιπόν, αν ποτέ χρειαστείς ένα εσώρουχο, μια χαρά είναι και αυτό. Το επόμενο με την ίδια λογική είναι αυτό εδώ που είναι κάλτσες. Οπότε πάμε να ανοίξουμε να δούμε τι κάλτσες είναι αυτές. Που είναι σαν ταμπλέτα για το πλυντήριο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Όπως είδατε είναι μία ταμπλέτα και είναι αρκετά συμπιεσμένη. Οπότε το ανοίγεις και έχουμε μία καλτσούλα, παιδιά. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το υλικό. Δεν είναι και πολύ χάλια, δεν είναι κάλτσα που θα τη φορέσεις και θα διαλυθεί το πόδι σου από την ίδια στιγμή, δηλαδή θα κάνεις τη δουλειά σου. Και όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλη. Μια χαρά, παιδιά, τέλειο. Γιατί όχι, αν το χρειαστείς καμιά φορά, να το έχεις εκεί στη τσάντα σου ή μέσα στο αυτοκίνητο όταν πηγαίνεις σε εκδρομές κλπ. Πάμε στο επόμενο που έχω πάρει, που είναι αυτά εδώ. Είναι σαπουνάκι και είναι αυτό εδώ το πραγματάκι το μικρό. Και δεν έχω πάρει μόνο αυτό εδώ το είδος. Έχω πάρει και αυτό εδώ το είδος που περίμενα ότι θα ερχόταν μόνο ένα κουτί, αλλά έχουν έρθει 2, 4, 5 κουτιά. Ανοίγει με αυτόν εδώ τον τρόπο και είναι ένα φύλλο που γίνεται σαπούνι. Τι πράγματα έχουν βγει, έχω τρελαθεί πραγματικά. Πολύ όμορφα όλα και δεν παίρνουν καθόλου χώρο μέσα στη τσαντούλα μας. Αυτό δεν κάνει πολύ σαπουνάδα. Πάμε να δούμε και το επόμενο.
που είναι αυτό εδώ. Λοιπόν. Αυτό κάνει μπόλικη, όπως βλέπετε εδώ. Πάρα πολύ σαπουνάδα. Δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το μισό. Το επόμενο που έχω πάρει είναι αυτές εδώ οι πετσέτες. Νομίζω είναι πετσέτες βάνιου που είχα πάρει. Έχει μέσα τρεις. Και η πετσέτα μας είναι αυτό εδώ το υλικό. Και έχει αυτό εδώ το μέγεθος. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, η ποιότητα δεν είναι και τόσο σπουδαία, αλλά για μια φορά που θα τη χρειαστείς, νομίζω ότι είναι πολικό. Και λογικά θα προφάει και αρκετά το νερό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αυτές εδώ οι τσαντούλες για το ταξίδι και για την βαλίτσα μας. Έχει αρκετά τεμάχια μέσα. Όπως βλέπετε, είναι αυτή εδώ αρχικά, αυτό εδώ το size. Και μέσα έχει πάρα πολλές φυκούλες. Οπότε έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 φυκούλες. Οπότε είναι ιδανικές για όλα τα πράγματά μας, για τη βαλίτσα μας. Αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και εκτός ταξιδιού, σαν νεσεσέρ για τα καλλιντικά μας. Και αυτή εδώ μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί φαίνονται τα πράγματα και απ' έξω. Φερμουάρ δουλεύουν μια χαρά. Πάρα πολύ όμορφα, μου αρέσουν και αυτά. Το επόμενο που έχω πάρει είναι και αυτό πετσετούλα, αλλά μικρή. Έχει αυτήν εδώ τη συσκευασία. Και είναι σαν ταμπλέτες. Για να ανοίξουμε να δούμε πώς είναι. Σαν χάπι είναι αυτό. Λοιπόν, για να φέρω το νερό εδώ και το πετάω μέσα και όπως βλέπετε άρχισε να φουσκώνει και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλη, οπότε μια χαρά. Πολύ ωραίο και αυτό. Είδες ένα χάπι τώρα σε αυτό εδώ το μέγεθος. Είναι αυτό εδώ. Οπότε για ταξίδι ή όπου βρίσκεσαι θεωρώ ότι είναι αρκετά καλό. Μη σας πω και για καθημερινή χρήση, γιατί καθαρίζεσαι και το πετάς, οπότε τι πιο βολικό. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε και ένα σχόλιο να μου πείτε τι σας εντυπωσίασε πιο πολύ. Και αυτά από μένα, φιλάκια πολλά και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή σας μέρα! Γεια! Yeah!